στην απόψινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Άρη και στο ποιητικό του έργο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ όλοι μαζί και παρουσιάζουμε το βιβλίο κυρίως ενός φίλου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί παρουσιάζουμε, όπως είπε η Μαριάννα, το βιβλίο ενός φίλου, ένα βιβλίο ποίησης που όποιοι το έχουν διαβάσει θα καταλάβουν για πόσο σημαντικό είναι και γι' αυτό θέλουμε να σας μιλήσουμε και είμαστε και ευχαριστημένοι που έχουμε απόψε αρκετοί άνθρωποι εδώ μας. Σαφώς, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Λοιπόν, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιους ρόλους. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, θα πούμε ο καθένας από εμάς την εμπειρία του για τον άνθρωπο και το βιβλίο. Εγώ θα πω δύο λόγια για τον άνθρωπο Άρη Μαριέτη. Ο Κώστας θα μιλήσει για τη ποίηση γενικότερα και τον Άρη. Και μαζί μας έχουμε και την συγγραφέα, φιλόλογο, πολυγραφότατη και πολυβραβευμένη, την κυρία Σμαραγδί Μητροπούλου, η οποία και αυτή με τη σειρά της θα μας πει δύο λόγια στη συνέχεια. Καλησπέρα, εγώ θα διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το ποιητικό έργο του καλού φίλου Άρη Μαριέτη και σας καλούμε να γίνετε κοινωνία αυτής της όμορφης ποίησης. Εμένα πραγματικά άγγιξε την ψυχή μου. Εγώ θα μιλήσω με δευτέρες. Λοιπόν, είναι πραγματικά περίεργο πώς ένας άνθρωπος που στην όψη είναι στιβαρός, είναι στην ψυχή σαν παιδί. Είναι ένα παιδί γεμάτο αγωνίες για την καθημερινότητα, όπως την εισπράττει μεγαλώνοντας, παρατηρώντας και αφουγκραζόμενος ερμηνεύει τους ήχους της σιωπής. Θα σας διαβάσω το βιογραφικό του Άρη Μαριέτη, όπως είναι στο βιβλίο, για να πάτε μια εικόνα για τον Άρη, περισσότεροι το ξέρετε, αλλά το διαβάζουμε έτσι και για την ιστορία. Ο Άρης Μαριέτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άνδρο, όπου τελείωσε το εμπειρίκιο ναυτικό λύκειο. Παρότι κατάγεται από ναυτική οικογένεια, ο ίδιος δεν έγινε ποτέ ναυτικός, αλλά χωρίς να ξεφύγει από τη θάλασσα, πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του σε ναυτιλιακά γραφεία, το μεγαλύτερο, το μοναδικό Άρη, έτσι. Λοιπόν, η ποίηση ήρθε στη ζωή του από τη σύγκρουση της πρακτικότητας του εργασιακού του χώρου με τον ευαίσθητο και ανήσυχο εσωτερικό του κόσμο. Αν διαβάσει κανείς το βιβλίο, σαφέστατα μπορεί να μείνει στον εσωτερικό του κόσμο, την αυτιλία την έχει ξεχάσει σχεδόν τελείως. Λοιπόν, άρχισε να γράφει ποίηματα από το 1983, παρακολούθησε για 5 χρόνια το λογοτεχνικό εργαστήρι του ποιητή και κριτικού Νίκου Φωκά στοιχείων Αθηνών. Έχει μέχρι τώρα, αυτή είναι η 4η ποιητική του συλλογή που παρουσιάζουμε, η οποία εκδόθηκε μέσω πανδημίας από τις εκδόσεις ΑΕΝΟΝ. Και να πούμε, η πρώτη του ποιητική συλλογή είναι το «Ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά» που εκδόθηκε το 2014. Η δεύτερη ποιητική του συλλογή «Λαθρεπιβάτης ονείρων» και η τρίτη «Αποτύπωμα στην άμμο» το 2017. Ο Άρης Μαριέτης θα μπορούσε να είναι άριστα και χρονογράφος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται στη λεπτομέρεια, αναλύει την κίνηση, ταυτοποιεί τη σκέψη του. Προσπαθεί να εξισώσει το συναίσθημά του και μέσα από την οριζόντια διάσταση της καθημερινότητας αναζητά τις απαντήσεις της κάθε της διάστασης της ζωής που διαμοιράζεται σε πνεύμα, φόβους, μεταφυσικές ανησυχίες και αναπάντητα ερωτηματικά. Διαβάζοντας το βιβλίο του Άρη Μαριέτη, ο καθένας από εμάς είναι ουσιαστικά σαν να κοιτάει μέσα του. Ο καθένας από εμάς έχει κάνει τις ίδιες σκέψεις, έχει παρατηρήσει τις ίδιες εικόνες και έχει νιώσει τα ίδια συναισθήματα. Η διαφορά είναι ότι ο Άρης έχει το ταλέντο να μετατρέπει τις λέξεις σε στίχους, σε ελεύθερη γραφή, με εσωτερικό ρυθμό και αρμονία. Διαβάζοντας τα ποίηματα του Άρη,
Ο καθένας μας βρίσκει στους στίχους του τον εαυτό του. Κοιτάζεται στον καθρέφτη και ουσιαστικά απαντά στις προσωπικές του αναζητήσεις, ανησυχίες και ερωτηματικά. Στέκεται και παρατηρεί. Και μέσα στη σιωπή ο Άρης ουσιαστικά ανακαλύπτει τους πιο εκοφαντικούς ήχους. Σας προτρέπω να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να σκύβετε μέσα σας. Σας ευχαριστώ. Αισθάνομαι ότι πριν ξεκινήσω πρέπει να δώσω μια απάντηση σε μια προφανώς εύλογη απορία που μπορεί να έχουν τουλάχιστον όσοι με ξέρουν εδώ. Τι δουλειά έχει σε ένα πάνελ ποιήσης σε έναν δικηγόρο? Θα ήταν μια εύλογη απορία. Λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι η ποιήση υπάρχει παντού. Και την ποιήση μπορεί να τη βρει και στην δικηγορία, αν θέλει. Και ίσως αυτό είναι, θα το δούμε στη συνέχεια, και το μήνυμα του έργου του Άρη Μαργέτη. Δεν είμαι λοιπόν εδώ σαν ειδικός για την ποιήση. Υπάρχει δίπλα μου, μόλις την ακούσατε, η Μαριάννα, που είναι έμπειρη δημοσιογράφος και εκδότης. Υπάρχει η Σμαραδί, που είναι πολυγραφότατη συγγραφέας. Εγώ είμαι εδώ για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί απλά αγαπώ την ποιήση. Ο δεύτερος είναι φυσικά γιατί ο Άρης Μαργέτης είναι φίλος πολλών χρόνων. Με το ζήτησε και δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Ο τρίτος είναι γιατί διαβάζοντας τις ποιητικές συλλογές του Άρη Μαργέτη και ειδικά την τελευταία, ένιωσα εκείνη τη συγκίνηση που νιώθει κανείς όταν ανακαλύπτει ότι αυτός που γράφει την ποιήση έχει την έχει βαθιά μέσα του. Και ο Άρης έχει την ποιήση μέσα του και είναι ευλογημένος που κατάφερε σε κάποια στιγμή της ζωής του, όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, να την βγάλει προς τα έξω. Κάθε φορά που διαβάζω ποιήση από νέους ποιητές, μου δημιουργείται εύλογη, εκείνες οι απορίες που νομίζω είναι εύλογες, τι είναι η ποιήση και αν υπάρχει σήμερα χώρος για την ποιήση σε αυτή την εποχή που ζούμε. Ο συμπατριώτης του Άρη Μαργέτη, μεγάλος ποιητής μας, Ανδρέας Εμπειρίκος, είχε γράψει στην ποιητική του συλλογή Ενδοχώρα, στην ενότητα Ογκλόπανος της Αλκαμίνας, ότι η ποίηση είναι ανάπτυξη στήλβοντος ποδηλάτου, μέσα της όλοι μεγαλώνουμε. Φτιάξτε την εικόνα. Ένα στήλβον, ένα γυαλιστερό, ένα απαστράπτον καινούριο ποδήλατο, κόκκινο, μπλε, ό,τι χρώμα αρέσει καρτένας, ένα ποδήλατο από αυτά που ονειρευτήκαμε όλοι όταν ήμασταν παιδιά. Και λίγο πολύ αποκτήσαμε. Αυτή η χαρά, η αγαλίαση του ποδηλάτου είναι η χαρά και η αγαλίαση που μπορεί να σου δώσει η ποίηση. Η ανάπτυξη του ποδηλάτου. Το ότι ανεβαίνεις το ποδήλατο και αισθάνεσαι ότι μπορείς να κατακτήσεις τον κόσμο. Μέσα της μεγαλώνουμε όλοι, λέει ο Εμπειρίκος. Αυτή είναι η αίσθηση και για τον Άρη Μαργέτη. Γιατί η ποίηση είναι παντού, σε όλα τα πράγματα γύρω μας. Ένας άλλος ποιητής, ο Γάλλος Πολ Βαλερί, ξεκίνησε να ορίσει την ποίηση από ένα διαφορετικό τρόπο. Προσπάθησε να πει τι είναι ποιητικό. Είπε λοιπόν ότι ποιητικό είναι ένα συνέστημα, μια συγκίνηση. Λέμε ένα ποιητικό βράδυ, ένα ποιητικό ηλιοβασίλεμα. Και ποίηση είναι η τέχνη του να εκφράζεις το ποιητικό χωρίς να είσαι κοντά στα γεγονότα που το δημιουργούν. Να μπορείς να βγάλεις αμέσως το ποιητικό. Αυτή νομίζω ότι είναι και η προσέγγιση του Άρη Μαργέτη. Αυτό κάνει και ο Άρης Μαργέτης. Ένα πολύ ωραίο ποίημα που έχει γράψει και είναι ο επίλογος της τελευταίας ποιητικής συλλογής του και το λέει τίτλος τιμής, γράφει: «Έκανα πολλά στη ζωή μου, αλλά ο τίτλος που θα μείνει στο τέλος είναι ποιητής. Δεν έχει σημασία πόσο καλός ήμουν, αλλά το ότι το έκανα μέσα από την ψυχή μου. Για να καταλήξει, έσκυψα βαθιά μέσα μου, πήρα από τα κρυμμένα δάκρυα και τα έβγαλα στον ήλιο να στεγνώσουν». Αυτό είναι η ποιήση για τον Άρη και αυτό κάνει και με την τελευταία ποιητική του συλλογή. Βγάζει έξω στον ήλιο όλη την ποιητικότητα που λέει ο Πολ Βαλερί,
την ποιητικότητα που έχει μέσα του, όλα τα συναισθηματικά φορτία που καβαλά μέσα του, για να καθαρίσουν και να λυτρωθεί. Ο Άρης βαριέται σαν να ζητά τη λύτρωση μέσα από την ποιήση και νομίζω ότι την βρίσκει. Και μαζί με αυτήν βρίσκει και την ψυχική του γαλήνη. Η φιλόλογος ψυχολόγος κυρία Ζαχαροπούλου, που έκανε τον πρόλογο στην προηγούμενη ποιητική συλλογή του, έγραψε: «Παρατηρούμε έναν πραγματικό ποιητή με σοφία, ωριμότητα, ενήλικη αυτογνωσία και συγχρόνως ποιητική ψυχή. Ο αναγνώστης νιώθει τη συνύπαρξη του πάθους με την ψυχική γαλήνη». Για τον Άρη Μαριέτη η ποιήση υπάρχει παντού. Υπάρχει στη φύση, υπάρχει στα συναισθήματα, στις μνήμες, στις απλές εικόνες, στη φιλοσοφία για τη ζωή. Γι' αυτό και στον Άρη αρέσει να φτιάχνει ενότητες στις ποιητικές συλλογές. Αυτές υπάρχουν και στην τελευταία σειρά. Το αποτύπωμα της φύσης, στιγμές ζωής, το στίγμα του έρωτα, φιλοσοφώντας. Παντού υπάρχει ποιήση. Πάνω απ' όλα όμως για τον Άρη Μαριέτη, η ποιήση, η ποιητικότητα των συναισθημάτων υπάρχει βεβαίως κυρίως στον έρωτα. Εκεί που οι λέξεις ποτέ δεν επαρκούν, αλλά τα συναισθήματα περισσεύουν. Γράφει στο ποίημά του «Σιωπές», που βρίσκεται στην ενότητα το αποτύπωμα του έρωτα. Όταν νιώθεις κάτι πολύ μεγάλο, αισθάνεσαι πως ό,τι και αν πεις θα το προδώσεις. Τότε προτιμάς να σιωπήσεις. Την τελευταία του συλλογή στο ποίημα «Δάκρυ» λέει: «Δεν εξηγούνται όλα με λόγια, δεν μετριούνται κάποια πράγματα. Μόνο ένα βλέμμα ή ένα δάκρυ μπορούν να πούν αυτά που δεν λέγονται. Πώς να περιγράψεις συναισθήματα, προτιμάς να σιωπάς. Αυτά που δεν λέμε είναι τα πιο σημαντικά». Για μένα, το, αν μου επιτρέπετε ένας νεολογισμός, το ποιητικότερο ποίημα του Άρη σε αυτή την ενότητα είναι «Τα πλάνα μάτια», που λέει χαρακτηριστικά: «Εκεί που η θάλασσα συναντά τον ουρανό, είδα τα μάτια σου. Εκεί που, που είναι ο θαλασσινός ορίζοντας, είδα τα μάτια σου. Ήταν μπλε όπως η θάλασσα, γαλάζια όπως ο ουρανός. Πλησίασα για να τη συναντήσω, αλλά δεν έφτανα. Μέχρι που κατάλαβα, θάλασσα και ουρανός δεν ενώνονται ποτέ». Νομίζω ότι ο Άρης με τα ποιητικά του πονήματα δίνει μια απάντηση και στο δεύτερο ερώτημα που έθεσα. Υπάρχει χώρος για την ποιήση σήμερα? Ναι, υπάρχει χώρος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ανάγκη για την ποιήση και φαίνεται ότι στις μέρες μας αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί μέσα από αυτήν μπορούμε να εκφράσουμε και να διοχετεύσουμε τα συναισθήματά μας. Γιατί μέσα από την ποιήση μπορείς να ξαναανακαλύψεις τις χαρές της ζωής. Αγαπητέ Άρη, στο ποίημα με τίτλο «Χάρισμα» γράφεις: «Έστω και έναν άνθρωπο, αν συγκίνησες με αυτά που είπες ή έκανες, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσεις πάλι. Αν συγκίνησες περισσότερο, πρέπει να προσπαθήσεις το χάρισμα να το εξελίξεις για τον καλό των πολλών». Επειδή νομίζω ότι κατάφερες να μας συγκινήσεις, συνέχισε να το εξελίξεις. Καλησπέρα και από μένα. Ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ, στο πάνελ της παρουσίασης του αγαπημένου φίλου και ομότεχνου κ. Άρη Μαριέτη. Εγώ δεν κατάγομαι από την Άνδρο, αλλά είμαι ανδριώτησα από επιλογή και ανδριώτησα στην ψυχή. Στη συλλογή είχε σιωπής, πλέκονται και μπλέκονται αριστοτεχνικά η φύση, η ζωή, ο έρωτας, η σκέψη και οι αναμνήσεις. Πολλές φορές αυτή η σιωπηλή ήχη, η ήχη σιωπής όμως τους αποκαλούμε, κάνουν το μεγαλύτερο θόρυβο. Τι είναι άραγε η ήχη σιωπής? Μπορεί να είναι ένα τοπίο στην ομίχλη. Ένα τοπίο στην ομίχλη γεμάτο μνήμες. Λέει λοιπόν ο ποιητής μας εδώ: «Η ομίχλη κατέβηκε από το βουνό και σκέπασε τα πάντα. Έκρυψε τις ασχήμιες. Ομόρφηκε το τοπίο. Μια απόλυτη σιωπή απλώθηκε παντού σαν να πάγωσαν όλα. Μπορούσες να ακούσεις τους χτύπους της καρδιάς σου. Ένιωσες μόνος σε ένα γνωστό και άγνωστο ταυτόχρονα μέρος. Ξαφνικά έγινες ευάλωτος και η μόνη σου δύναμη είναι ο εαυτός σου. Είναι οι στιγμές που νιώθεις μόνος. Οι στιγμές που είσαι ντυμένος, αλλά αισθάνεσαι γυμνός. Είχες τη σιωπή, μπορεί να είναι
της θάλασσης βροχής. Σωπαίνουμε και αφουγκραζόμαστε τη βροχή, την ήσυχη βροχή. Από το πρωί βρέχει σιωπηλά. Οι σταγόνες δάκρυα του ουρανού κρέμονται στο περβάζι του παραθύρου. Σιγά σιγά προχωρούν μέχρι την άκρη. Και εκεί σπρώχνοντας η μία την άλλη, λες και θέλουν να πάρουν κουράγιο, πέφτουν στο κενό και χάνονται στη γη. Ήσυχη βροχή, μονότονη και διακριτική. Η μητέρα μου την έλεγε ποτιστική. Καμιά σταγόνα δεν πάει χαμένη. Όλες απορροφώνται από τη γη. Συναντούν τους σπόρους και τους αναζωογονούν. Σιωπηλώς κι εγώ παρακολουθούσα την ιεροτελεστία της βροχής. Σταγόνα-σταγόνα της ακολουθούσε το βλέμμα μου. Μέχρι που ταυτίστηκα μαζί τους. Θαρές και σταγόνες πέρασαν μέσα μου και στάλα-στάλα ξέπλυναν την ψυχή μου. Στη σιωπή ο έρωτας είναι πολύ πιο εύγλωτος. Όπως και το πρώτο φιλί που ανταλλάξαμε στα χρόνια της πρώτης νιώτης. Συναντηθήκαμε μετά από πολλές δυσκολίες. Τα λιμυρίκια της παραλίας πρόσφεραν μια προσωρινή φωνιά. Η συγκίνηση της πρώτης συνάντησης έφερε αμηχανία. Είμαστε μόνοι πρώτη φορά, τα χέρια ενώθηκαν. Η καρδιά χτυπούσε δυνατά, σαν να θέλει να ακουστεί. Τα λόγια έγιναν περιτά, τα χέρια ενώθηκαν τρυφερά. Ο κόσμος όλος είμαστε εμείς. Φιληθήκαμε ξανά και ξανά, σαν να μην υπήρχε άλλη φορά. Το πρώτο φιλί έβαλε να είναι και το τελευταίο. Ίσως γι' αυτό δεν ξεχάστηκε ποτέ. Έμειναν έγκυπτο από τη φθορά του χρόνου. Είχε τη σιωπή, λοιπόν, μπορεί να είναι ο χτύπος της καρδιάς. Οι σκέψεις μας, ιδιαίτερα εκείνες οι σκέψεις που δεν εκφράστανε ποτέ. Τα όνειρα εκείνα απόμεναν ξεχασμένα σε ένα σεντούκι, στο σεντούκι του χρόνου. Είχε σιωπής, είναι και ένα τοπίο γεμάτο ομίχλη, το οποίο μπορεί να καλύπτει την ασχήμια, όπως λέει ο ποιητής, μπορεί να καλύπτει την όποια θλίψη, τις όποιες ανασφάλειες που νομίζουμε. Ως εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιούμε πως η στήριγμά μας είναι και πρέπει να είναι αυτός μας. Άλλωστε, ξέρουμε όλοι πως όταν είχε τη σιωπή αρχίζουν και τραγουδούν, έχουν πολλά να πούν και πολλά να θυμίσουν. Εύχομαι αλόψυχα, καλή μου φίλη, να μας ταξιδεύεις πάντα με τις γραφές σου. Εμένα με άγγιξε η ποιητική σου συλλογή. Δεν τη διάβασα απλά, αλλά ταξίδευσα. Συγκινήθηκα, τη διάβασα ξανά και ξανά. Να είναι καλό ταξίδι και ευλογημένο. Αρχή. Μικρή αρχή. Μισή στροφή. Μεγάλο σκόπο. Είπες μπορείς. Κι αν είναι αρχή δύσκολο δρόμο, αξία έχει να προσπαθείς. Να ψάξεις πάντα το δαδί, το φως, το δρόμο. Είναι η ζωή πάντα μια αρχή. Κύκλος ο χρόνος. Και προσπαθείς από την αρχή. Πάντα η αρχή, μια προσμονή και ένας δρόμος. Καλησπέρα και από μένα. Αυτό ήταν το πρώτο ποίημα που έγραψα ποτέ. Συνήθως όσοι ασχολούνται με το γράψιμο ξεκινούν από πολύ μικρή. Από τα μαθητικά χρόνια αρχίζουν να γεννούν τετράδια και μεγαλώνοντας εξελίσσονται και γίνονται συγγραφείς. Αυτό είναι το συνήθως. Στην περίπτωση δική μου δεν συνέβη αυτό. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με το γράψιμο. Ούτε σε μαθητής, ούτε ως σπουδαστής, ούτε αργότερα στις αρχές του εργασιακού μου βίου. Βέβαια μου άρεσε να διαβάζω, ιδιαίτερα ποιήση, αλλά μετρική. Η συγγραφή της ζωής μου απροσδόκητα, γύρω στην ηλικία των 30 ετών. Ήταν μια περίοδος ζωής μου που στο μυαλό μου έρχονταν διάφορες σκέψεις, ιδέες, προτάσεις που με πίεζαν. Μέχρι που ένα απόγευμα πήρα ένα χαρτί και ένα μολύβι και κάθισε και έγραψε τη σκέψη της στιγμής. Και όντως θαύματος έγραψα ένα ολοκληρωμένο ποίημα, το οποίο το ονόμασε Αρχή. Είναι το ποίημα που σας διάβασα πριν από λίγο.
ένα απλό ποίημα το οποίο όμως ήταν άρτη και έπαιζε μάλλον. Έτω ήταν σαν να άνοιξε ένα παράθυρο και άρχισαν να βγαίνουν όλες οι σκέψεις που ήταν στενωμένες μέσα. Έρωμα τακτικά, μέχρι που σκέφτηκα να τεστάρω την αξία αυτό που γράφω. Έτσι, αφού πήρα πρώτα θετικές γνώμες από κάποιους φίλους, πήγα στη Κίνα Αθηνών, όπου είχε ανοίξει ένα λογοτεχνικό εργαστήριο που αίμνησε ως ποιητής και εκδηλωτικός Νίκος Φωκάς. Εκεί μαζευόμασταν άνθρωποι που είχαν παρόμοιες ανησυχίες, διαβάζαμε τα κείμενά μας και γινόταν σχολιασμός και κριτική. Επίσης, αναλύαμε και έργα άλλων επώνυμων συγγραφέων. Το εργαστήριο κράτησε 5 χρόνια, μέχρι που διέκρισε η λειτουργία του λόγω προβλημάτων υγείας του κ. Φωκά. Αρκετοί από το εργαστήριο αυτό έγιναν αξιόλογοι συγγραφείς, όπως η Αγγελική Σιδηρά, η Κωνσταντίνα Μαρίνη, η Ζέτα Κουντούρη και άλλοι. Το εργαστήριο με βοήθησε να γίνω πιο όριμος και πιο αυστηρός τον εαυτό μου. Συνέχισα να γράφω σαν εσωτερική ανάγκη να εκφραστώ. Μόνο λίγοι πολύ στενοί μου φίλοι ήξερα. Ήξερα για τα ποίηματά μου. Πολύ αργότερα, όταν πλέον σταμάτησα να εργάζομαι, το 2014, αποφάσισα να εκδώσω το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι σαν χαρτογράφητα νερά». Επειδή ο δρόμος της ποίησης ήταν αχαρτογράφητος για μένα. Το 2015 εκδόθηκε τον Αγρεπουράτσο Δήλο, το 17 το Αποτύπα Συνάμω και η τέταρτη ποιητική συλλογή της Σιωπής εκδόθηκε το 2020, αλλά είχε την ατυχία η έκδοση αυτή να συμπέσει με την πανδημία του κορονοϊού. Με συνέπεια παρουσίαση και κυκλοφορία των καθυστερήσεων. Θα σας πω την ιστορία του ποίηματος της Σιωπής που έδωσε και το τίτλο στο βιβλίο. Στο χωριό μου, κατά το σπίτι μου, περνάει ένα ποτάνι που στο σημείο εκείνο λέγεται Ψιγρής. Για όσους ξέρουν την περιοχή, το ποτάμι αυτό ξεκινάει από το Αψερουσές και καταλήγει στα Γιάλια. Στη διαδρομή του έχει πολλές όμορφες τοποθεσίες, όπως η περίφημη Πιθάρα, που είναι αξιοδέατο στην Άντο, και το Ψιγρής που είναι κάτω το σπίτι του. Το όνομά του το έχει πάρει από την ομώνυμη πηγή που υπάρχει εκεί, που πρέπει από την τουρκική λέξη μπούζι. Επειδή το νερό είναι πολύ κρύο. Εκεί περνούσαμε παίρνοντα τα παιδικά μα καλοκαίρια και συνεχίζω κάθε καλοκαίρι να επισκέπτομαι το ειδωμένο, ερημωμένο πλέον ποτάμι και να αναπορώ τα παιδικά μου χρόνια. Σε μια τέτοια επίσκεψη και ακούγοντα το ρούχο του νερού, το πουλιόν, το κρέμα του πουλιόν, το θέμα των πλατανόφυλων, έγραψα αυτού του τείχου. Για αυτούς τους ήχους που όταν λείπουν οι των ανθρώπων τους θεωρούμε σιωπή. Αυτή είναι η ιστορία του ποίηματος και η σιωπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μου κάνατε και την παρουσία σας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους τρεις πολιτικές, την κυρία Μαριάννα Κουδοπούλου Παργέτη, εκδότη της εφημερίδας Αδριακή Πρες, με την τόσο επιτυχημένη παρουσία στον χώρο, την καταξιωμένη φιλόλογο της γραφέας κυρία Παναγίνη Δροπούλου με εκδόσεις, επίσης και τελευταίο λόγο που μεταφράζει τον έργο της σε πολλές γλώσσες και με διεθνείς διακρίσεις και τον επιτυχημένο δικηγόρο κύριο Κώστα Δαντάκη, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία ενεργεία και είπε πολλά ωραία πράγματα για την παρουσίαση του βιβλίου μου. Επίσης θέλω να ευχαριστώ και λίγο την οικογένειά μου, την γυναίκα μου και το παιδί μου για τη στήριξη στο έργο μου αυτό. Τελειώνοντας, σας διαβάσω ένα ποίημα κι εγώ. Αφιερωμένο στο γιο μου. Λέγεται Διαθήκη. Όταν μια μέρα αδύναμο σταθώ, και εσύ να με κοιτάξεις με συμπόνια, αυτά που θα σκέπτομαι δεν θα μπορώ να πω, οι λέξεις δεν θα βγαίνουν από το στόμα. Τότε εσύ θα σκέφτεσαι όσα σου είχα πει. Αυτά που τότε δεν είχε σκεφτεί, αλλά που τώρα παίρνουν άλλο νόημα. Και εγώ θα σκέπτομαι όσα δεν σου έχω πει, τα σ' αγαπώ που έφυγε το στόμα. Τις σκέψεις που άφηνα για μετά, τα λάθη που έκανα κάποιες στιγμές, και την πραγματική αξία των πραγμάτων. Ξέρεις, αυτά που θεωρείς σημαντικά έρχεται κάποια στιγμή που αδύναμα νομούνται. Και άλλα που φαίνονται ανασήμαντα να είναι τα σημαντικά.
Αυτό που δεν θα σου πω ποτέ είναι το πόσο σημαντικός είσαι στη ζωή μου. Αυτό που προσπάθησα να σου δείξω, αλλά το κατάφερα, είναι ότι ήσουν όλοι σου. Τώρα που με βλέπεις ανήμπορο, να ξέρεις ότι για κάποια πράγματα δεν υπάρχει επιστροφή. Γι' αυτό να σκέφτεσαι πολύ και να μιλάς λίγο. Να μην πληγώνεις αυτούς που αγαπάς και ας σε πληγώνουν αυτοί να το υπομένεις. Έτσι είναι η ζωή για μου, ένα όμορφο ταξίδι χωρίς επιστροφή, που τα λάθη σου θα το σηματοδοτήσουν. Φρόντισε να κάνεις τα λιγότερα σε αυτούς που αγαπάς και όπου αμφιβάλλεις, σκέφτεσαι τη γονή σου. Νομίζω ότι ο Άρης ο Μαριέτης πραγματικά κατέθεσε την ψυχή του, ήταν και πολύ προσωπικός με το να απευθυνθεί στο γιο του. Έτσι είναι και όλο το βιβλίο. Νομίζω ότι πρέπει να σε ευχαριστήσουμε γιατί μοιράστηκες ένα πολύ, πολύ τρυφερό, πολύ ανθρώπινο και πολύ εσωτερικό συνέστημα να μιλάς με το παιδί σου δημοσίως για το μέλλον, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θέλει κάποιος όμως έτσι να πει κάτι για το βιβλίο, να ρωτήσει κάτι, ερωτήσεις, η δικηγορία έχει τον λόγο. Απλώς, καταρχήν να ακούσουμε αν θέλει κάποιος οτιδήποτε να πει να ρωτήσει και να πούμε ότι επειδή την ποίηση την έχουμε ανάγκη, τη χρειαζόμαστε, και επειδή μπορεί να μην την βρίσκουμε εύκολα στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι ένα μικρό βιβλιαράκι που σας προτρέπουμε να το πάρετε. Ερωτήσεις κανείς, απορίες κανείς, τον ποιητή κανείς να το ρωτήσει κάτι. Ευχαριστούμε πολύ.